Μετά την επιβολή κυρώσεων σε τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες, η Άγκυρα πλέον μπαίνει σε βαθύτατη περιδίνηση, με τα σημαντικότερα όπλα της να μένουν γυμνά. Έτσι λοιπόν, συμπαρασύρεται και το φιλόδοξο τουρκικό σχέδιο αναβάθμισης των μαχητικών F-16 με ραντάρ τύπου AESA, το οποίο μελετά και αναπτύσσει η τουρκική εταιρεία ASSLAN. Χωρίς την αμερικανική βοήθεια και τεχνογνωσία δεν πρόκειται αυτό το πρόγραμμα να κάνει ούτε ένα βήμα. Επιπλέον ακυρώνεται και η σύμβαση ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή τουλάχιστον 109 ελικοπτέρων T-70I για τον τουρκικό στρατό. Ήδη τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και λογαριασμοί στο Twitter που ελέγχονται από την MIT παραδέχονται πως οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες. Ήδη λοιπόν η τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα, η οποία πρέπει άμεσα να εντάξει και άλλα μαχητικά, φρεγάτες, τάνκ και ελικόπτερα. Το κόψιμο των ποδιών δεν σταματά όμως μόνο στο αντίγραφο του ραντάρ AESA. Μία σειρά και άλλων εξοπλιστικών προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με αντιαεροπορικά συστήματα μικρού βεληνεκούς, με χερσαία οπλικά συστήματα και ούτω καθεξής, με τις κυρώσεις αυτές ουσιαστικά παγώνουν την αμυντική τουρκική βιομηχανία. Όμως δύο άλλα κρίσιμα προγράμματα αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ σημαντικές καθυστερήσεις. Η παραγωγή του επιθετικού ελικοπτέρου ATAK T-129, ενός συμβόλου της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, αντιμετωπίζει προβλήματα, αφού οι εταιρείες Rolls-Royce και Honeywell αναστέλουν την παράδοση των στροβίλων τύπου T-804A που εξοπλίζουν το ελικόπτερο. Αυτό σημαίνει καθυστέρηση ή ακόμα και ακύρωση παραγγελιών σε πελάτες, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν που έχει παραγγείλει 30 ελικόπτερα T-129 αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το πρόγραμμα ανάπτυξης του νέου τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους 5ης γενιάς TFX, που θα κατασκευάζονταν από την Τουρκία με τη βοήθεια της British Aerospace και της Rolls-Royce στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα υποστεί και αυτό κυρώσεις. Γι' αυτό οι Τούρκοι αναφέρουν ότι είναι σε συνεννόηση με Μόσχα και Πεκίνο για την κατασκευή του εν λόγω αεροσκάφους. Οι επόμενοι μήνες αναμένονται με ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.